Σοκάρομαι πάρα πολύ που ξαφνικά πέφτεται από τα σύννεφα, ενώ είστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο. Και δεν βάζω εμάς μέσα, γιατί αλήθεια δεν έχει τύχει μέχρι στιγμής του χρόνου. Μπορεί να έχουμε κι εμείς, αν είμαστε καλά και είμαστε εδώ, μια στήλη που να κάνουμε το αντίστοιχο πράγμα. Δεν ξέρω τι μου ξημερώνει. Αλλά επειδή μέχρι τώρα δεν μας έχει συμβεί, δηλαδή να έχουμε κάτι αντίστοιχο, γι' αυτό δεν βάζω ακόμα όλους εμάς εδώ μέσα. Αλλά με σοκάρει το ότι ξαφνικά όλοι οι δημοσιογράφοι, ενώ τα τελευταία 15 χρόνια ψιλοσχολιάζουμε όλοι κατηδίαν το. Καλά, τώρα αυτό τι ερώτηση είναι. Και εμείς εδώ έχει τύχει να δούμε θέματα και να πούμε. Το ρώτησε αυτό. Ξαφνικά σοκάρεστε με το τι ρωτήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας. Φυσικά. Αυτό δεν συμβαίνει στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί, εμένα γιατί με σοκάρει πιο πολύ να παίζει στα θέματα, δηλαδή να σκορπάς το από πίσω. Πάμε να δούμε τι είπε η Δέσποινα για τον Γιώργο και μετά να λες πω, τι άσχημο ρε παιδί μου. Με εσύ το έπαιξες, εσύ το επέλεξες. Εμείς είναι λίγες οι φορές που με τη Δήμητρα. Και δεν το λέω για να πω απλά για τη Δήμητρα, γιατί ο καθένας μας ξέρει τι αισθανόμαστε ο ένας για τον άλλον. Μπορεί να έχουμε δει μια συνέντευξη στο μοντάζ και να ξέρουμε ότι κάποιος θα εκτεθεί και να πούμε κόψτε το, προστάτευσέ τον. Βεβαίως ισχύει αυτό. Αυτό φαντάζομαι το κάνουν όλοι οι παρουσιαστές, όλοι οι δημοσιογράφοι. Μπορεί να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι για προστασία κάποιου μπορεί άλλου. Μπορεί και να μην το κάνουν. Και μπορεί και να μην το κάνουν. Α μην σχολιάσουμε, δεν θέλουμε να το σχολιάσουμε γιατί δεν υπάρχει. Αλλά λόγος. Έχουμε δει πολλές φορές. Δεν θέλω να μιλήσω για μένα γιατί δεν θέλω να αναπαραχθεί κάτι που δεν θέλω να αναπαραχθεί. Αλλά πολλές φορές έχουμε δει θέματα να ξεκινάνε από το είδατε τι είπε ο Άρης για σας. Και την επόμενη μέρα σε άλλη εκπομπή θα έρθετε να μας πείτε τι εννοούσατε. Υπάρχουν άνθρωποι, ειδικά τον τελευταίο καιρό που το ζούμε, που βγαίνουν και μιλάνε για άλλους, χωρίς οι άλλοι να έχουν απαντήσει ποτέ. Και απλά και αυτό σε κάθε εκπομπή αναπαράγεται. Πρώτα δηλαδή τα κάνουμε και μετά λέμε πω. Ναι, δεν είναι αυτό δημοσιογραφία. Μα αυτό κάνουμε. Ενώ αυτό αναπαράγουμε, τις δηλώσεις του άλλου ανθρώπου. Εγώ με τον κύριο Νταλάρα, απ' τη μία συμφωνώ σε πολλά, δηλαδή στο ότι. Ναι, μήπως χρειάζεται και ένα όριο, μήπως εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα αν όλοι μαζί ενωθούμε και πούμε, παιδιά, πάμε να προσφέρουμε και λίγο πιο τέλος πάντων, άλλη ψυχαγωγία και λίγο πιο χιούμορ και λίγο πιο πλάκα και ωραίες κουβέντες. Διαφωνώ σε στιγμές με πράγματα, δηλαδή αυτό με το ντροπή και με το μπαμπά σου και ο θείος σου, εντάξει, γιατί μόνο ο μπαμπάς και ο θείος, γιατί μόνο οι άντρες θα πρέπει να ντρέπονται, τέλος πάντων. Άλλη συζήτηση. Συμφωνούμε σε αυτό που λες. Διαφωνώ λοιπόν λίγο με τον τρόπο, γιατί μου φάνηκε και εμένα κάπως βίαιο. Δηλαδή αυτό το κορίτσι, ας πούμε, που συγγνώμη που δεν γνωρίζω το όνομά της, έχουμε ρωτήσει εδώ, θα την βρούμε για να την πούμε αύριο την κοπέλα. Αυτό λοιπόν το κορίτσι, όλα τα παιδιά που ήταν εκεί, θα ήθελα μετά να τα κάνω μια αγκαλιά. Να του πω παιδιά. Όλοι έχουμε κάνει πράγματα που μπορεί να έχουμε αισθανθεί αμήχανα ή αν δεν αισθάνεστε δεν είναι κακό. Ο καθένας έχει την αισθητική του, τον τρόπο του, το όνειρό του. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι ντροπή. Φαντάζομαι ότι κυρίως ο κύριος Νταλάρας μπορεί να έχει κάνει πράγματα στην καριέρα του που μετά να είπε: Όχι, αυτό ήταν λίγο αμήχανο. Δεν είναι κακό να έχουμε κάνει πράγματα τα οποία δεν είμαστε για όλα περήφανοι. Απ' την άλλη, ναι, το να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μόνοι μας ίντριγκες και αναπαραγωγές για μένα είναι τοξικό. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Νταλάρας ήθελε να απευθυνθεί προσωπικά στα συγκεκριμένα παιδιά. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ στο λέω γιατί βλέπαμε στην εικόνα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δούμε την ουσία, αλλά μπορούμε να συμφωνήσουμε τουλάχιστον στο ότι ένας Γιώργος Νταλάρας με όλη αυτή την πορεία που έχει. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι μεγάλοι καλλιτέχνες, έτσι. Φυσικά. Δεν γίνεται να ερωτάτε συνεχώς από εδώ και μετά για μία δήλωσή του και για το τι αντιδράσεις έφερε αυτή η δήλωσή του. Είναι ο Γιώργος. Ωραία, μπορώ να σου πω κάτι. Εγώ τον Γιώργο Νταλάρα ξέρετε ότι τον θαυμάζω πάρα πολύ. Και έχω και μια μεγάλη εκτίμηση και θαυμασμό για την σύζυγό του, την Άννα Νταλάρα. Και εγώ έχουμε το βρεθεί, ίδιο. Συμφωνώ μαζί. Έχουμε βρεθεί ενώ σε κοινές παρέες και είναι μια γυναίκα που εγώ θαυμάζω πολύ. Μου αρέσει να τη βλέπω, να μιλάει. Έχω ακούσει συζητήσεις, οπότε το αφήνουμε στην άκρη. Γιατί πρέπει να διαχωρίζετε ότι ένας άνθρωπος πρέπει να ρωτάτε όταν είναι στο ξεκίνημά του για το τι είπε η Δανάη και να μην ρωτάτε ο Γιώργος Νταλάρας που είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Θα σου πω. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Θα ήθελα όμως να μην ρωτάτε ούτε τον νέο. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Δηλαδή θα ήθελα όλοι να φιλτράρουμε τον κόσμο τι ρωτάμε. Δυστυχώς οι άνθρωποι που ανέφερες τώρα, αυτοί είτε στο ξεκίνημά της καριέρας τους είτε όχι, επιζητούν να ερωτώνται για δεν τέτοια θέματα. Όλοι, Γιώργο. Πολύ επιζητούν. Δεν επιζητούν όλοι. Το λέω γιατί το έχω βιώσει. Όταν εμένα με ρωτάνε τι είπε ο Τάδε για μένα, δεν επιζητώ να με ρωτάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε καθημερινά και στείνονται μπροστά σε μπάνερ. Συγγνώμη λιγάκι, στείνονται μπροστά σε μπάνερ μαγαζιών, νυχτερινών κέντρων για να απαντήσουν στο τι του είπε ο άλλος. Δεν μπορώ εγώ αυτούς τους ανθρώπους να τους βάλω μαζί στον ίδιο ντορβά με τον κύριο Νταλάρα. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ ξέρω, θέλω να καταλήξω στο ότι αυτοί οι άνθρωποι, όταν οι άνθρωποι της τηλεόρασης τους ξεζουμίζουν και τους εκμεταλλεύονται μόνο για ένα τίτλο και για μια δημόσια κόντρα και ίντριγκα. Και οι ίδιοι δεν θα έπρεπε να απαντάνε. Θα έπρεπε να βάλουν ένα στόπ και να πούνε με εκμεταλλεύονται. Δεν ξαναμιλάω. Και επειδή πολλές φορές έχουμε πάει μαζί και έχουμε βρεθεί και είναι προς τιμήν σου αυτό που λέω τώρα αυτή τη στιγμή, εσύ έχεις αποφύγει πολλές κακές ερωτήσεις και δεν κυνηγάς να μιλήσεις στις κάμερες.